με τους δανειστές. Πρέπει να αλλάξει δηλαδή η προσέγγιση, γιατί εάν δεν μειωθούν οι φόροι, προοπτική ανάπτυξης δεν υπάρχει. Θα παραμείνουμε σε έναν αργό θάνατο. Εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να ρωτήσω αν μπορούν να μειωθούν οι φόροι, αν θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι διαφορετικά. Μην κάνουμε ιστορική αναδρομή, γιατί τώρα βρισκόμαστε στο και τέταρτο, ούτε καν στο και πέντε. Αν θα μπορούσε όμως, συντάσσοντας αρχικά την ελληνική πρόταση, να έχει καθίσει το τραπέζι με τελείως διαφορετικό σκεπτικό το επιτελείο που διαπραγματεύεται, κύριε Κούλογλου. Και εντωμεταξύ, αν είναι έτοιμα τα πλάνα του Πρωθυπουργού που έφτασε στη Σύνοδο Κορυφής, ναι, εννοείται, να είμαστε έτοιμοι να τα δούμε. Ναι, κύριε Κούλογλου. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, να κλείσουμε ξανά την ΕΡΔ. Μπορεί και από εκεί να εξοικονομούσαμε κάποια χρήματα. 200 εκατομμύρια. Η οποία ήταν καταστροφική. Να το σώει ο Πρωθυπουργός την ώρα που μπαίνει. Χωρίς προηγούμενο στην ιστορία. Στη Σύνοδο Κορυφής, ναι. Λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι ότι ό,τι για μέτρο εδώ αποδείχθηκε περίτρανα και με την πρόταση που έγινε τη Δευτέρα, η οποία ήταν η πιο συμβαστική που θα μπορούσε να γίνει, ότι οι δανειστές δεν θέλουν καμιά συμφωνία, γιατί παίζουν ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό παιχνίδι. Και το πολιτικό παιχνίδι είναι αυτό, είναι να ανατραπεί η κυβέρνηση, να μην υπάρξει κανένα περιθώριο ελπίδας στις άλλες χώρες του νότου της Ευρώπης, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία που ψηφίζουν φέτος ή του χρόνου. Mm-hmm. Και συγχρόνως υπάρχει και ένα εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, δηλαδή να προσπαθήσουν με αυτά τα μέτρα να διώξουν ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και να βάλουν μέσα φιλικά προσκύμενους ανθρώπους στους δανειστές. Και πραγματικά σε αυτό το είναι λυπηρό ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ η χώρα υφίστανται πιέσεις χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιέσεις που είχε υποστεί μόνο η Ισπανική Δημοκρατία το 1936, να έχουμε τον κύριο Σαμαρά να πηγαίνει στις Βρυξέλλες και να προτείνει εκείνη την ώρα και να φύγει ο Πρωθυπουργός και να γίνει η κυβέρνηση. Βλέπετε ή όχι η συμφωνία του Σαββατοκύριακου? Βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια συμφωνίας, αλλά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να μην είναι να παραδώσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά. Ξέρετε, παλιότερα όποια χώρα χρωστούσε, πηγαίνανε οι κανονιοφόρους και την αποκλείανε και ζητάγανε για σκλάβους τις γυναίκες και τα παιδιά. Εάν ζητήσουν κάτι τέτοιο, παραδείγματος χάρη σε αυτή την περίπτωση είναι να ζητήσουν να καταστραφεί όλη η τουριστική βιομηχανία, δεν πρέπει να το δεχτούμε. Κύριε Κεδικογλου. Έχουμε αντιληφθεί που βρισκόμαστε. Έχουμε αντιληφθεί ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί Plan B για την Ελλάδα και πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας. Τι σημαίνει αυτό? Από την οικονομική βοήθεια φτάνουμε να συζητάμε Plan B και πρόγραμμα ανθρωπιστικής Plan βοήθειας. Plan B είναι Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης, Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητάνε για να μας δώσουν για ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν θέλουμε ανθρωπιστική βοήθεια, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θέλουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για να έχουμε μια προοπτική ανάπτυξη μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν μπορεί η κυβέρνηση να το πετύχει αυτό, να το ομολογήσει και να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Να ακούω επίκληση για τη συμμαχία του. Πού είναι οι σύμμαχοι? Πού είναι οι σύμμαχοι που εξασφάλισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτούς τους 5 μήνες? Και μην ακούω για εσωτερικούς εχθρούς. Μην αναζητάτε εσωτερικούς εχθρούς για να δικαιολογήσετε τις δικές σας αποτυχίες. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να στηρίξουμε. Έχω πει πάρα πολλές φορές, εύχομαι με όλη μου την ψυχή να μπορέσει η κυβέρνηση για το καλό της Ελλάδας να πετύχει μια καλή συμφωνία. Αλλά έχουμε φτάσει στο μη παρέκει. Δεν μπορούμε να λαϊκίζουμε άλλο. Αφήστε να τελειώσω. Καταρχήν, η κυριότερη εχθρή μας αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε είναι η πιο στενή σύμμαχή σας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η πιο αδίστακτη εχθρή της Ελλάδας είναι η σύμμαχή σας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά πέρα από αυτό. Μα στην κυρία Μέρκελ πηγαίνετε και ζητάτε βοήθεια. Δεύτερο, δεν τίθεται θέμα απομάκρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αυτό θα συζητήσουμε. Όχι, κάντε λάθος. Αν θα συζητήσουν κάτι, θα συζητήσουν για την Ευρωζώνη. Πώς θα θωρακίσουμε την Ευρωζώνη φορά, από την Ελλάδα? Είναι η δεύτερη φορά που ακούω. Το πρώτη φορά το είπε ο κύριος Στουρνάρας για να κινδυνολογήσει. Και τώρα δεύτερη φορά το λέτε εσείς. Είναι αστείο. Δεν έχει τεθεί από κανένα αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που συζητάμε είναι για την Ευρωζώνη. Και θα σας παρακαλούσα ακόμα και τώρα να σταματήσετε να. Εσείς περίμενα, επειδή παλιότερα είσαστε μετριοπαθείς, να σταματήσετε να κινδυνολογείτε. Έχετε ξεκινήσει μια κινδυνολογία με τις τράπεζες και αυτά. Τώρα κινδυνολογείτε όταν έχουμε ανθρωπιστική κρίση. Λέει game over. Αντιλαμβάνεστε που βρισκόμαστε.
Δεν σας το λέμε υπάρχει εμείς. Κανένα περιθώριο. Δεν σας το τώρα, λέμε εμείς. Το λέει όλος ο κόσμος. Αφού δεν πέρασε, μισό λεπτά, αφού δεν πέρασε ο τραπεζικός πανικός, τώρα έχετε την ανθρωπιστική κρίση. Ότι και καλά δεν θα έχουμε χαρτί τουαλέτας που έλεγε και η συνάδελφός σας, η διαδοχός σας, η κυρία Βούλτεψη, πριν από τις εκλογές. Κάθε μέρα. Λοιπόν, αφήστε την κοινωνία. Κάθε μέρα μας δίνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό το τραπεζικό σύστημα. Αν κλείσει αυτή η στρόφιγγα, τι θα γίνει, κύριε Κουλόγλου? Θα σας πρότεινα λοιπόν, επειδή οι στιγμές είναι κρίσιμες, να σταματήσετε την κοινωνία και να κοιτάξετε να βοηθήσετε την κυβέρνηση. Και όχι να πηγαίνει ο αρχηγός σας στις Βρυξέλλες και να θέτει θέμα άλλης κυβέρνησης. Συγγνώμη, κύριε Κουλόγλου. Τη στιγμή που η κυβέρνηση αυτή δεν πραγματεύει. Θέτει τέτοιο θέμα αυτή την ώρα, κύριε Κεδίκου, Αντώνη Σαμαράς. Είναι χρέος μας να τον επισημάνουμε. Ο κίνδυνος τι είναι? Ο κίνδυνος είναι ότι δεν έπρεπε να ανακοινωθεί έκθεση του διοικητή της τράπεζας Ελλάδος. Που πέντε εξ αυτών βρίσκουν και ποιητική στην πρόταση τη δική τους, στην πρόταση των θεσμών δηλαδή. Άρα θέλουν κάτι της παραπάνω. Δεν τους αρκούν αυτά τα οποία συνολικά οι ίδιοι μας προτείνουν. Εάν λοιπόν δεν κάνουν βήμα πίσω, εάν δεν δώσουν αυτά που ζητάμε για το χρέος και έρθει Κυριακή βράδυ, τι μας ξημερώνει Δευτέρα? Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει σύνεση. Γιατί βασικοί παίκτες στο παιχνίδι, όπως είναι ο Ντράγκη, η Μέρκελ, θέλουν κάποια λύση. Και θέλουν κάποια λύση όχι γιατί αγαπάνε την Ελλάδα, αλλά γιατί θεωρούν ότι ο καθένας για τους δικούς του λόγους, ότι αποχώρησε από την Ελλάδα, θα έχει τρομερές συνέπειες. Άλλωστε, είδατε, βγήκε το Δουνουτού, αφού μας είπαν ότι έπρεπε να πληρώσουμε στην αρχή του μήνα. Θυμάστε, ήταν το μεγάλο θέμα ότι καταραίουμε. Φώναζε η Νέα Δημοκρατία πάλι τα ίδια. Καταραίουμε στις 5 Ιουνίου. Φτάσαμε στο τέλος Ιουνίου και τώρα βγήκε το Δουνουτού και είπε ότι ακόμα και αν δεν πληρώσετε, πάλι δεν θεωρείται χρεοκοπία. Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο πραγματικά. 1η Ιουλίου τι θα γίνει? Θα έχει λήξει το υφιστάμενο πρόγραμμα. Λοιπόν, σας λέω και πάλι. Βγήκε χτες ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και είπε ότι ακόμα και αν δεν πληρώσει η Ελλάδα δεν είναι χρεοκοπία. Είναι, για ένα μήνα προθεσμία λοιπόν, υπάρχει μετά. Πάλι τα ίδια. Ναι, αλλά αυτό μας λέγατε στις αρχές τέλη Μαΐου, πριν από ένα μήνα, ήταν το ίδιο. Σας λέγαμε ότι 1η Ιουνίου λοιπόν, θα αρχίσει να μετράει η τελευταία προθεσμία. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλη αυτή η κοινωνιολογία, ότι πνιγόμαστε τελευταία στιγμή, ανθρωπιστική κρίση, κλείνουν οι τράπεζες κτλ. Συμφέρουν τους δανειστές. Και λυπάμαι πραγματικά και εσείς, κύριε Κεδίκογλου, που είχατε άλλο προφίλ παλιότερα, πριν κλείσετε την ΕΡΤ με αυτόν τον φασιστικό τρόπο. Ότι επαναλαμβάνετε αυτά τα πράγματα.